Είναι πάνω από 50 χρόνια στην μουσική. Το λέω και το ξαναλέω όταν τη συναντώ. Κάθε φορά την εκτιμώ, την αγαπώ και την θαυμάζω περισσότερο. Γιατί το ταμπεραμέντο της Μαρίας Φαραντούρη εξελίσσεται με έναν μαγικό τρόπο. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο νέα και φρέσκια είναι, τόσο πιο πολύ βουτάει στην τέχνη της, με έναν τρόπο που νομίζω ότι γράφει ιστορία εδώ και χρόνια, αλλά έχει και μέλλον. Τι ωραία που τα λέτε. Τι ωραία που αγαπητή τα κάνετε, κυρία Μιλένα. Φαραντούρη. Τι ωραία που τα λες. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ κάθε φορά που είμαι μαζί σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Υπέροχες εκπομπές που κάνεις και μας δίνεις και μας βήμα να πούμε, γιατί όλο και σπανιότερα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Όμως οι καταπληκτικές σου εκπομπές μας δίνουν αυτό την ευκαιρία. Ευχαριστώ. Και είμαι πολύ χαρούμενη μαζί σου που συνομιλούμε, γιατί γνωρίζεις και το αντικείμενο και βαθιά την τέχνη σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκεφτόμουν το εξής, λέω, έχω να τη συναντήσω την Μαρία από πέρυσι και λέω, κοίτα να δεις πάλι τι έκανε, πώς το ψάξε, πώς εξελίχθηκε, τι συναντήσεις μουσικών κατάφερε. Από τους τίτλους των συναυλιών που έχεις βάλει φαίνεται και πώς στοχεύεις. Στον Παρνασσό ήταν... Όλα αρχίζουν ξανά. Όλα αρχίζουν ξανά. Και τώρα ο τίτλος αυτής της συνάντησης εξαιρετικών μουσικών είναι «Πέρα από τα σύνορα». Και λέω αυτό. Αυτό που κάνει η Φαραντούρη. Ξαναδιαβάζει τραγούδια, τους δίνει μία καταπληκτική προοπτική από το παρελθόν, τα καρφώνει στο παρόν με σκοπό να μείνουν στο μέλλον και από την άλλη αυτό ότι είσαι πια μία παγκόσμια Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχει κατακτήσει όλα τα πλάτη και τα μήκη της γης. Υπήρξα τυχερή. Αυτή τη συγκυρία, το έχω πει, το επαναλαμβάνω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, να βρεθώ την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο με έναν Μίκη Θοδωράκη, που είναι ο μέντορας μου, είναι ο άνθρωπος που με γέννησε ουσιαστικά, που αυτό, και βεβαίως και ο Μάνος Χατζηδάκης, οι ποιητές, οι ζωγράφοι, όλη αυτή τη συγκυρία η καταπληκτική που λέμε το πολιτιστικό κίνημα της εποχής του 60. Υπήρξα πολύ τυχερή. Τα τραγούδια λοιπόν αυτά που τραγούδησα μου δώσανε την ευκαιρία να ταξιδέψω, να έρθω σε επαφή με πολλούς καλλιτέχνες, να μάθω κι εγώ μέσα από τα φεστιβάλ, μέσα από τις χιλιάδες περιοδίες, να έρθω σε δημιουργική επαφή με, αν θες, με την παγκοσμιότητα του τραγουδιού. Μέσα από τα τραγούδια ασφαλώς του Μίκη, που πάντα επέλεγα να τραγουδήσω και συνεχίζω να τραγουδώ, γνώρισα πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε πολλά επίπεδα, είτε στην τζαζ, είτε στην λαϊκή μουσική, είτε στην κλασική μουσική, γιατί έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και συνεχίζω να με καλούν και να τραγουδώ και να φωτίζουμε διαφορετικά κάθε φορά τα τραγούδια μας. Έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την Άνια Λέχνερ, την σπουδαία βιολοντσελίστα, που είναι και μουσικός χρόνια. Οι δίσκοι της βγαίνουν και το έργο της στην ECM, την μεγάλη γερμανική εταιρεία που κάνει τη world music. Μου είχε πει Μαρία, θα ήθελα πάρα πολύ να σκεφτούμε να κάνουμε κάτι από τη Μεσόγειο. Με εγωιτεύει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Έτσι, η μουσική με ανοιχτά σύνορα και οι καλλιτέχνες, ξέρετε, πάντα αγαπούν αυτές τις συναντήσεις, το διάλογο κτλ. Έψαχνα λοιπόν και πάνω στην ώρα εμφανίζεται ένας φίλος αγαπημένος και συνεργάτης μου, τον λατρεύω, τον Γιάννη Σπυρόπουλο Μπαχ, και μου λέει, Μαρία, γνώρισα έναν Τούρκο συνθέτη, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα, χαμηλών τόνων, πολύ σημαντικός μουσικός. Μου φέρνει ένα demo μετά από καιρό, ο Τσιχάν Τούρκουγλου, από πράγματα που είχαν να κάνουν με την... Δηλαδή εδώ βλέπεις ότι είναι ένας μουσικός με έναν εξαίσιο λυρισμό που πατάει γερά στην παράδοση χωρίς να κάνει παλαιϊκή μουσική καθόλου. Στην παράδοση όλης αυτής της πλευράς της Μεσογείου, της Ανατολικής Μεσογείου κυρίως, αλλά που ταυτόχρονα, πέρα από την εσωτερική του ανησυχία, μάλλον αυτό τον οδηγεί, εσωτερική του ανησυχία, να δώσει με ένα πρωτοποριακό και με ένα καινούριο τρόπο αυτή την παράδοση. Είμαστε λοιπόν μια παρέα Τούρκοι, Γερμανοί,
Έλληνες και στην συναυλία έρχεται, κάλεσα και την Ισπανίδα την, από την Βαρκελόνη, την Μαρία Ντελ Μάρμπονε, την οποία είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν. Ξανά. Μια εξαιρετική τραγουδίστρια, πολύ γνωστή στη χώρα της, και αυτή γιόρτασε τώρα, γιορτάζει φέτο τα 50 χρόνια στο τραγούδι και στην ποιήση, είναι και ποιήτρια, τραγουδίστρια και δημιουργικό πλάσμα. Τώρα, το θέμα όλης αυτής της, γιατί πρέπει να δώσεις και το θέμα, βρήκαμε τη μουσική, ποιο θα μπορούσε να είναι πέρα από την συγκυρία αυτή που ζούμε και βιώνουμε, έτσι. Καλώ την Αγαθή Δημητρούκα, η οποία είναι συνεργάτης μου και πολλά χρόνια έχουμε κάνει και παλιότερα και με τον Charles Lloyd και με τον Λιβανελή, τη Μνήμη του Νερού. Είναι μια σπουδαία ποιήτρια που έχει γράψει και πολλά έργα, κύκλους τραγουδιών του Μάνου Χατζηδάκη, μαζί με τον Νίκο Γκάτσο, αλλά κυρίως και μόνη της έχει λάβει σε πολλούς κύκλους. Οπότε κάναμε αυτή, πώς να σου πω, ένωσε το νήμα, βρήκε το νήμα αυτό της μνήμης και της προσφυγής. Και θα έλεγα ότι ονειρεύτηκε και την υπέρβαση, την υπέρβασή του, δηλαδή μέσα σε αυτό το σκοτάδι, έτσι, σύνορα, περάσματα, όνειρα, χαλάσματα, βάζει το φως, ότι έρχεται η ελπίδα. Πέρα από το σύνορα, αποτελεί προϊόν της συνάντησης καλλιτεχνών με διαδρομές σε διαφορετικά μουσικά είδη. Έτσι προέκυψε μια πλούσιο και όριμο καλλιτεχνική παραγωγή. Η συνάντησή μου με τη κυρία Φαραντούρη έγινε δια Γιάννη Σπυρόπουλος, που λέμε και Μπαχ για τον ίδιο, πριν από περίπου 2 χρόνια, όταν συναντήσαμε με τη κυρία Φαραντούρη, της έπεσα, της παρουσίασα κάποια δικά μου κομμάτια και ο τρόπος που χρησιμοποιώ το παραδοσιακό το όργανο, το σάζι ή τάμπουρας όπως λέμε στην Ελλάδα, και την ήρθε αυτή η ιδέα που δουλεύουμε αυτή τη στιγμή εδώ και περίπου 2 χρόνια μαζί, με κομμάτια δικά μου ή κάποια παραδοσιακά κομμάτια με ενορχέστραση και όλα δικά μου, με καλλιτέχνες από Γερμανία όπως Άνια Λέχνερ, που είναι πολύ σημαντική τσελίστρια, όπως Μέρι Βαρδάνιαν, μια Αρμενίσσα, Ιζέτ Κζίλ από Τουρκία, πάλι πολύ σημαντικό προσωπικότητα για τον Κρουστό, ο Χρήστος Πάρμπας από την Ελλάδα πάλι που παίζει νέοι, και εγώ. Προσφορά όλων, ναι, μόνων καλλιτεχνών, ναι, ναι, η συνένωσή σας, η, ναι, οποία δίνει ένα μήνυμα ότι έτσι, οι λαοί είναι ενωμένοι από τη μία, έτσι, και από την άλλη ότι υπάρχει, ναι, υπάρχει φως στο τούνελ, αρκεί να συμπορευτούμε, έτσι, να αμβλύνουμε τις γωνίες και να συνυπάρξουμε. Μιλάς για έναν συγκερασμό ουσιαστικά εχοχρωμάτων, Μαρία, αν καταλαβαίνω πολύ καλά. Ακριβώς. Και θέλω είναι να τονίσω... Είναι η εποχή όμως. Ναι, είναι η εποχή, ζητάει, αλλά κοίτα να δεις τώρα τι γίνεται. Κάθε εποχή φέρει χαρακτηριστικά, ένα δικό της τέμπο, κάποιες απαιτήσεις υπόγειες. Ο άνθρωπος όμως, παύλα καλλιτέχνης, που θα τα πιάσει όλα αυτά και θα τα κάνει και πράξη, πρέπει να, πώς να πω, να χειροκροτηθεί. Και εσύ είσαι μια τέτοια καλλιτέχνη. Θέλω να πω ότι ναι, μεν η εποχή με έναν τρόπο σε βοηθάει, όπως σε βοήθησε να γίνεις Φαραντούρη και είπες ότι είμαι τυχερή. Δεν είσαι όμως τυχερή μόνο. Νιώθω ότι εργάζεσαι συνέχεια, ψάχνεις, ερευνάς
Και δεν εφησυχάζεις. Μου αρέσει να συνεχίζω έτσι και να ανακατεύω και να μπαίνω και στις νέες γενιές, γιατί βλέπω ότι αλλάζουν και οι συνθήκες έτσι. Υπάρχουν νέες τάσεις, οι άνθρωποι πάντα μέσα από τις δυσκολίες, ακόμα και με την κρίση, προσπαθούν να κάνουν και έχουν πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Στο θέατρο βλέπουμε ωραίες ιδέες να υλοποιούνται. Με λιγότερα ή περισσότερα, δεν έχει σημασία βέβαια, χρήματα δεν είναι αυτό. Αλλά βλέπω τρομερά πράγματα που μου κάνει εντύπωση. Τώρα, ως προς τη μουσική, η νέα γενιά των 20χρονων και 25χρονων μας εκπλήσει. Το είδα πρόσφατα με δύο παιδιά που γνώρισα, τα Καλογεράκια, οι αδελφοί Καλογεράκια, δίδυμα παιδιά, έρχονται από την Κρήτη. Και έκανα και μια συνεργασία στη δισκογραφία του. Ήρθαν και με βρήκαν και μου είπαν, κυρία Φαραντούρηλη, δεν μπορείτε να τραγουδίσετε τον Μπρέχτη, γιατί ξέρουμε ότι έχετε τραγουδίσει παλιότερα τα τραγούδια του Μπέρτολτ Μπρέχτ και έχουμε ένα τραγούδι «Τα πατώματα». Και θέλουμε να το πούμε μαζί. Λέω πολύ ευχαρίστως. Άκουσα και την υπόλοιπη εργασία τους. Βγήκε το CD με την μικρή Άρκτο και είδα τα παιδιά αυτά, νέα παιδιά. Λέω πότε προλάβατε, από 20 χρονών, τώρα είναι, περάσαν τα 4 χρόνια, αλλά 20 χρονών ασχολήθηκαν με ποιητές του παγκοσμίου ρεπερτορίου, με τον Πεσόα, με τον Ρούμι, με τον Νερούδα, με τον Μπρέχ και με τον Κανά. Τι ωραία τα τραγούδια, το προσωπικό που είναι και ο τίτλος του έργου CD. Τους, του CD. Και αυτό μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και λέω μπράβο, μπράβο, τα παιδιά επιμένουν, έχουν ένα δικό τους ιδιαίτερο τρόπο. Ποια είναι η εικόνα που έχεις για τους νέους καλλιτέχνες? Πιστεύεις με έναν τρόπο σε αυτούς, δεν είναι? Δηλαδή υπάρχει ένα υλικό το οποίο, παρόλο που παραπονιόμαστε ότι τα μεγέθη τα δικά σας δεν ξαναβγαίνουν, μέσα σε μια εποχή η οποία είναι έτσι όπως είναι. Όχι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν μεγέθη. Ξέρετε, μετά μπήκαμε στη βιομηχανία της μουσικής, που καθορίζει για το παιχνίδι στην τέχνη κτλ. Παλιά ήταν πιο γυμνό το τοπίο, έτσι, και μπορούσαν, ξεχωρίζανε. Δεν βλέπετε με κάτι ξεχωριστό και με όλες τις αντιφάσεις που μπορεί να κουβαλάνε τα φαινόμενα, έτσι, προσπαθούν να τα χαμηλώνουν. Δεν τα φωτίζουν όσο θα έπρεπε. Όμως, πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν, δύσκολα αναδεικνύονται, γιατί μέσα από το ίντερνετ πια δεν υπάρχουν οι παραγωγοί, οι δισκογραφικές εταιρείες. Πόσοι σκέφτεστε, πόσοι καθημερινά στέλνουν το έχω ξαναπεί, είναι σαν μια μποτήλια στο πέλαγος. Και αν βρει το δέκτη του, παίρνει την μποτήλια και βλέπει το ποίημα ή το τραγούδι κτλ. Και το αναδεικνύει. Γίνονται προσπάθειες, όχι με τον τρόπο που γινόταν. Γίνεται με έναν άλλο τρόπο. Αυτοί θα βγάλουν και τα τραγούδια τους και τα λοιπά, οι νέοι. Περιμένω πολλά. Όμως η ευαισθησία, τα ταλέντα δεν πάβουν να υπάρχουν. Αλίμονο, γιατί μόνο τότε και τώρα. Πάντα υπήρχαν τα ταλέντα. Πάντα. Και τα αστεράκι της αυγής στο παραθύρι. Έχει ζήσει όλα. Και σε επίπεδο, πώς να πω, ποσοτικό και σε ποιοτικό. Mm-hmm. Συνεργασίες, αποδοχή, δόξα, ταξίδια. Ήταν ένα τέλειο. Τι απέτησε όλη αυτή η διαδρομή? Τι άφησες λίγο στην άκρη? Τι υπάρχει μέσα σου που ίσως να δημιουργεί μια μικρή τρύπα στον ψυχικό σου κόσμο και να είπες ότι... Να, το τίμημα είναι αυτό. Σίγουρα διαψευστήκαμε. Έχει μείνει όμως, αν θέλεις, αυτό το πάθος για να αλλάξουν τα πράγματα, είτε στην τέχνη, είτε στη ζωή μας, ή στην κοινωνία.
Όμως λέγαμε ότι εντάξει, προχωράει η κοινωνία, φέρνει καινούργιες ερεθίσματα κτλ. Αλλά τα ίδια προβλήματα, έτσι, τα ίδια όπλα καταστροφής, οι ίδιες βιομηχανίες πολέμων, τα ίδια βιώνουμε και τώρα. Πάντοτε υπάρχουν αυτά. Με άλλο τρόπο εκφράζονται. Είναι πιο αόρατα. Τότε τα βλέπαμε. Τότε λέγαμε, είναι το βουνό, έλεγε ο Μπρέχτ. Το βλέπεις το βουνό. Άρα θα χτυπήσεις εκεί για να φέρεις τη δημοκρατία. Είναι η δικτατορία, είναι ο φασισμός. Θα το χτυπήσεις με τους αγώνες σου κτλ. Για να φέρεις τη δημοκρατία. Αυτά λοιπόν τα βλέπαμε. Τότε δουλέψαμε. Τώρα, εδώ είναι που χάνεσαι πια. Κατάλαβες, χάνεσαι. Όμως αυτοί λειτουργούν, είδατε, με τα ίδια όπλα και χειρότερα και πιο επικίνδυνα. Και καθόμαστε στον καναπέ μας και όλοι βλέπουμε αυτά αποχαυνομένοι, ανίκανοι να παλέψουμε και να... Ο καθένας με τον τρόπο του, άλλος με το ποίημα του, με το τραγούδι του κτλ. Αλλά αυτή η ομαδικότητα, αυτό το πράγμα δεν βγαίνει. Δεν το βλέπω να βγαίνει, ούτε σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαρία, καταλάβατε, σε τέτοιες... Τότε έβγαινε ο Bob Dylan, ας πούμε, την εποχή του 60. Και έγραφε, ας πούμε, το Mr. Tambo, το It's a Hard Rain, το τραγούδι It's a Hard Rain, και τα έλεγε όλα μέσα σε ένα τραγούδι. Έτσι, που ήταν στο δρόμο, τους κλόουν, αυτό, η εικόνα, ο πόλεμος, αυτό, Hard Rain, αυτό εννοούσε. Βροχή, ας πούμε, από βόμβες. Από σφαίρες. Λοιπόν, από σφαίρες. Λοιπόν, βγαίναμε. Τώρα δεν ξέρω ακόμα. Η ιστορία θα δείξει, γιατί όταν τα βιώνεις είναι νωρίς ακόμα. Πώς εισπράττεις να λειτουργεί η τέχνη σε μια τέτοια εποχή που είναι όλα, πώς να πω, λίγο στο περίπου, θολά, αμβλημένα. Αυτό που είπες είναι. Είναι λίγο στο περίπου. Ακόμα δεν έχει δημιουργήσει μια κατάσταση. Αυτό γίνεται πάντα σε ένα χρόνο μετά. Άρα με έναν τρόπο είναι και αποδυναμωμένη η τέχνη, δηλαδή στο πώς μπορεί να επιδράσει στον άνθρωπο. Δεν θέλω να πω ότι είναι αποδυναμωμένη. Υπάρχουν, όπως σας είπα, τα ταλέντα, γράφουν, ίσως είναι στο σπίτι τους, είναι στο μικρό τους περιβάλλον, ναι. Απευθύνονται στη μικρή... Είναι πάνω από 50 χρόνια στην μουσική. Το λέω και το ξαναλέω όταν τη συναντώ. Κάθε φορά την εκτιμώ, την αγαπώ και την θαυμάζω περισσότερο. Γιατί το ταμπεραμέντο της Μαρίας Φαραντούρη εξελίσσεται με έναν μαγικό τρόπο. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο νέα και φρέσκια είναι, τόσο πιο πολύ βουτάει στην τέχνη της, με έναν τρόπο που νομίζω ότι γράφει ιστορία εδώ και χρόνια, αλλά έχει και μέλλον. Τι ωραία που τα λέτε. Τι ωραία που τα κάνετε, κυρία Φαραντούρη. Τι ωραία που τα λες. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ κάθε φορά που είμαι μαζί σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Υπέροχες εκπομπές που κάνεις και μας δίνεις και μας βήμα να πούμε, γιατί όλο και σπανιότερα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Όμως οι καταπληκτικές σου εκπομπές μας δίνουν αυτό την ευκαιρία. Είναι πάνω από 50 χρόνια στην μουσική. Το λέω και το ξαναλέω όταν τη συναντώ. Κάθε φορά την εκτιμώ, την αγαπώ και την θαυμάζω περισσότερο. Γιατί το ταμπεραμέντο της Μαρίας Φαραντούρη εξελίσσεται με έναν μαγικό τρόπο. Όσο μεγαλώνει, τόσο πιο νέα και φρέσκια είναι, τόσο πιο πολύ βουτάει στην τέχνη της, με έναν τρόπο που νομίζω ότι γράφει ιστορία εδώ και χρόνια, αλλά έχει και μέλλον. Τι ωραία που τα λέτε.
Τι ωραία που αγαπητή τα κάνετε, κυρία Φαραντούρη. Τι ωραία που τα λες. Σε ευχαριστώ και χαίρομαι και εγώ κάθε φορά που είμαι μαζί σου. Σε παρακολουθώ συχνά. Υπέροχες εκπομπές που κάνεις και μας δίνεις και μας βήμα να πούμε, γιατί όλο και σπανιότερα έχουμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Όμως οι καταπληκτικές σου εκπομπές μας δίνουν αυτό την ευκαιρία και είμαι πολύ χαρούμενη μαζί σου που συνομιλούμε, γιατί γνωρίζεις και το αντικείμενο και βαθιά την τέχνη σε όλα τα επίπεδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκεφτόμουν το εξής, λέω, έχω να τη συναντήσω την Μαρία από πέρυσι και λέω, κοίτα να δεις πάλι τι έκανε, πώς το ψάξε, πώς εξελίχθηκε, τι συναντήσεις μουσικών κατάφερε. Από τους τίτλους των συναυλιών που έχεις βάλει φαίνεται και πώς στοχεύεις. Στον Παρνασσό ήταν... Όλα αρχίζουν ξανά. Όλα αρχίζουν ξανά. Mm-hmm. Και τώρα ο τίτλος αυτής της συνάντησης εξαιρετικών μουσικών είναι «Πέρα από τα σύνορα». Και λέω αυτό. Αυτό, ναι, που κάνει η Φαραντούρη. Ναι. Ξαναδιαβάζει τραγούδια, mm-hmm, τους δίνει μια καταπληκτική προοπτική από το παρελθόν, τα καρφώνει στο παρόν με σκοπό να μείνουν στο μέλλον, και από την άλλη αυτό ότι είσαι πια μια παγκόσμια Ελληνίδα ερμηνεύτρια που έχει κατακτήσει όλα τα πλάτη και, ναι, τα μήκη της γης. Υπήρξα τυχερή. Αυτή τη συγκυρία το έχω πει, το επαναλαμβάνω, δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω, να βρεθώ την περίοδο, αυτή τη χρονική περίοδο με έναν Μίκη Θοδωράκη που είναι ο μεντοράς μου, είναι ο άνθρωπος που με γέννησε ουσιαστικά, που αυτό, και βεβαίως και ο Μάνος Χατζηδάκης, οι ποιητές, οι ζωγράφοι, όλη αυτή τη συγκυρία η καταπληκτική που λέμε το πολιτιστικό κίνημα της εποχής του 60. Υπήρξα πολύ τυχερή. Τα τραγούδια λοιπόν αυτά που τραγούδησα μου δώσανε την ευκαιρία να ταξιδέψω, να έρθω σε επαφή με πολλούς καλλιτέχνες, να μάθω κι εγώ μέσα από τα φεστιβάλ, μέσα από τις χιλιάδες περιοδίες, να έρθω σε δημιουργική επαφή με, αν θες, με την παγκοσμιότητα του τραγουδιού. Μέσα από τα τραγούδια ασφαλώς του Μίκη, που πάντα επέλεγα να τραγουδήσω και συνεχίζω να τραγουδώ, γνώρισα πάρα πολλούς καλλιτέχνες σε πολλά επίπεδα, είτε στην τζαζ, είτε στην λαϊκή μουσική, είτε στην κλασική μουσική, γιατί έχω τραγουδήσει και με συμφωνικές ορχήστρες και συνεχίζω να με καλούν και να τραγουδώ και να φωτίζουμε διαφορετικά κάθε φορά τα τραγούδια μας. Έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία να γνωρίσω την Άνια Λέχνερ, την σπουδαία βιολοντσελίστα, που είναι και μουσικός, χρόνια οι δίσκοι της βγαίνουν και το έργο της στην ECM, την μεγάλη γερμανική εταιρεία που κάνει τη world music. Μου είχε πει Μαρία, θα ήθελα πάρα πολύ να σκεφτούμε να κάνουμε κάτι από τη Μεσόγειο. Με εγωιτεύει πάρα πολύ η ιδέα αυτή. Έτσι, η μουσική με ανοιχτά σύνορα. Και οι καλλιτέχνες, ξέρετε, πάντα αγαπούν αυτές τις συναντήσεις, το διάλογο κτλ. Έψαχνα λοιπόν και πάνω στην ώρα εμφανίζεται ένας φίλος αγαπημένος και συνεργάτης μου, τον λατρεύω, τον Γιάννη Σπυρόπουλο Μπαχ. Και μου λέει, Μαρία, γνώρισα έναν Τούρκο συνθέτη, ο οποίος ζει στην Ελλάδα, είναι παντρεμένος με Ελληνίδα. Ατιών. Και ταυτόχρονα αναδεικνύονται και οι νέες δυνάμεις. Έχουν ανάγκη από εμάς τους παλιότερους. Δηλαδή, εγώ το είχα πάντα αυτό στο νου μου. Mm. Ότι πρέπει αυτοί που αξίζουν να τους δίνουμε χέρι βοηθείας όσο μπορούμε. Όλοι. Πριν από έναν χρόνο μου είχες πει ότι αυτό που θέλω, έχω όνειρο να έχω τις δυνάμεις μου και να μπορώ να βουτάω το σακίδιο και να πηγαίνω, ναι, έτσι, έξω και, ναι, να, ναι, τραγουδάω. Το κατάφερες, ναι, για ακόμα, ναι, έναν χρόνο. Ναι. Τώρα σήμερα στο λέω, ναι, ως ευχή, δηλαδή να συνεχίσεις έτσι, ναι, όπως είσαι. 16χρονη. Θα ξαναφύγω. Σε λίγες μέρες πάλι θα είμαι στο εξωτερικό. Πάντα, γιατί υπάρχει, εδώ πρέπει να μιλήσω και για την παράδοση της δικής μας μουσικής, πόσο είναι ανεξίτηλη και έχει μείνει και στη μνήμη στον κόσμο έξω και της δικής μου γενιάς άνθρωποι, αλλά και νεότεροι, mm, πόσο αγαπούν. Είναι μορφωμένο κοινό που παρακολουθεί και την ποιήση, έχει μεταφραστεί η ποιήση μας, άλλωστε όλων των μεγάλων ποιητών. Και η μουσική και του Μίκη και του Μάνου, κυρίως του Μίκη όμως, είναι πάρα πολύ γνωστή στην κεντρική Ευρώπη, σας είπα, και σχεδόν κάθε χρόνο. Κάθε χρόνο κάνω
κάνω περιοδίες. Αλλή μόνο και δεν κάνεις. Ναι, το έχεις δηλαδή σκεφτεί αυτό. Αυτό δεν είναι μόνο η φωνή μου και, που παίζει ρόλο και αυτό ασφαλώς, αλλά είναι και αυτό που εκπροσωπώ. Αυτό αρέσει, καταλάβατε. Αφτιασίδωτο χωρίς τα, να βγαίνω με φώτα και τέτοια. Βέβαια, ασφαλώς και όλα αυτά υπάρχουν, γιατί είναι σύγχρονες παραστάσεις και στα μεγάλα θέατρα. Είναι η ουσία, οι μελωδίες, αυτά που. Και με γερμανική ορχήστρα πολύ συχνά και παίρνω και δύο Έλληνες πάντα μαζί μου. Και, αλλά κυρίως είναι οι Γερμανοί που παίζουν μαζί. Εγώ θα ξαναπώ ότι είναι το έργο αυτό, είναι το ρεπερτόριο αυτό που θα μείνει στην ιστορία, έχει ήδη μείνει. Η έκπληξη όμως είναι η φωνή σου, εσύ, ο τρόπος που στέκεις στην τέχνη σου, ο τρόπος που κινείσαι ως άνθρωπος. Το ψάξιμο που κάνεις, θα το ξαναπώ. Μπορεί να γίνομαι βαρετή, αλλά κι άλλοι, κι άλλοι δεν κάνουν. Ναι, εσένα έχω όμως σήμερα εδώ και πρέπει να το πω. Να το εξάρω, πώς να πω. Δεν είναι δεδομένο, Μαρία. Είναι ωραίο να είσαι σεμνός και να μην το κάνεις θέμα για το τι παράγεις, αλλά πραγματικά είσαι μια σπάνια περίπτωση. Περιμένω τον κόσμο, θα είναι μια ωραία γιορτή, να συνεορτάσουμε ότι ο κόσμος και οι λαοί είναι πάντα αγαπημένοι, αυτό που είπες στην αρχή. Κατάλαβες, και οι καλλιτέχνες ακόμα περισσότερο, έχουν μια συγγένεια που λέμε, εκλεκτική καλλιτεχνική συγγένεια. Αυτό και θα το νομίζω ότι ο κόσμος θα το εκτιμήσει, γιατί πάντοτε τέτοια πράγματα ο κόσμος τα αγκαλιάζει μια... Ναι. Μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, θεωρώ, τέτοιες συναυλίες ή τέτοιες συμπράξεις. Έστω και αυτό το λίγο. Ναι. Γεια σου, Λένα μου, και σε ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι, Μαρία. Και επίσης, ό,τι επιθυμείς κι εσύ. Dear Diary, I'm in love.